Γεια σας, παιδιά. Στο προηγούμενο μάθημα μιλήσαμε για τα σύνολα των αριθμών και τις ιδιότητές τους. Ορμόμενοι από εκείνο το σημείο, ας πάμε να ορίσουμε δύο πράξεις στις οποίες δεν έχουμε αναφερθεί ακόμα. Η αφαίρεση και η διαίρεση. Αν εγώ θέλω από τον αριθμό 5 να αφαιρέσω το 2, αυτό που κάνω ουσιαστικά είναι στον αριθμό 5 να προσθέσω τον αντίθετο του 2. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αφαίρεση ανάγεται σε μια πρόσθεση. Σε κάθε αριθμό, όταν από έναν αριθμό θέλω να αφαιρέσουμε έναν άλλο, προσθέτουμε τον αντίθετο, με το αποτέλεσμα να βγαίνει 3. Και αν αυτό θέλουμε να το γενικεύσουμε, αυτό που θα κάνουμε θα είναι α πλην β είναι ίσο με α και προσθέτουμε τον αντίθετο του β. Άρα αυτό που θα πρέπει να μας μείνει στο μυαλό είναι ότι κάθε αφαίρεση ουσιαστικά είναι μια πρόσθεση. Πρόσθεση του αντιθέτου. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση. Δηλαδή, αν εγώ θα πρέπει να διαιρέσω το 18 με το 3, αυτό που κάνω είναι στον αριθμό 18 να πολλαπλασιάσω τον αντίστροφο του 3, που είναι ποιος, το 1 τρίτο. 18 τρίτα και να βγει 6. Δηλαδή, κάθε φορά που διαιρώ δύο αριθμούς, αυτό που κάνω είναι να κρατήσω τον πρώτο ανέπαφο και να πολλαπλασιάσω με τον αντίστροφο του δευτέρου. Έτσι, ανάγουμε την αφαίρεση σε μια πρόσθεση και ανάγουμε τη διαίρεση σε ένα πολλαπλασιασμό. Αυτό που μένει είναι να πούμε μερικές ιδιότητες ακόμα και στη συνέχεια να κάνουμε κάποια παραδείγματα. Όταν γνωρίζουμε ότι για δύο αριθμούς α και β ισχύει μια ισότητα, για δύο αριθμούς γ και δ επίσης ισχύει μια ισότητα, μπορώ άφοβα εγώ να προσθέσω κατά μέλη και να προκύψει ισότητα. Α και γ είναι ίσο με β συν δ. Αυτή είναι η πρώτη ιδιότητα. Αυτή η ιδιότητα τι κάνει, μας επιτρέπει να προσθέτουμε ισότητες κατά μέλη. Η δεύτερη ιδιότητα μας επιτρέπει να πολλαπλασιάζουμε ισότητες κατά μέλη. Αν το α είναι ίσο με το β και το γ είναι ίσο με το δ, τότε α επί γ είναι ίσο με β επί δ. Είναι η δεύτερη ιδιότητα και μας επιτρέπει να πολλαπλασιάζουμε ισότητες κατά μέλη. Επίσης, αν γνωρίζω ότι το α είναι ίσο με το β και το γ είναι ένας οποιοσδήποτε αριθμός, εγώ μπορώ να προσθέσω το γ και στα δύο μέλη και να προκύψει πάλι ισότητα. Α και γ είναι ίσο με β και γ. Είναι η τρίτη ιδιότητα. Τέταρτη ιδιότητα, η ιδιότητα της διαγραφής, λέει ότι αν έχω τον αριθμό α ίσο με τον αριθμό β και το γ ένας πραγματικός αριθμός αλλά υπουδενή λόγο δεν είναι ίσος με το 0, τότε προκύπτει και αντίστροφα ότι το α επί γ είναι ίσο με β επί γ. Αυτή είναι η τέταρτη ιδιότητα και θα αναφερθούμε σε αυτήν περαιτέρω. Η επόμενη ιδιότητα λέει ότι αν πολλαπλασιάζω δύο αριθμούς και το αποτέλεσμά μου βγαίνει 0, τότε αυτό συνεπάγεται ότι ή ο ένας θα είναι 0 ή ο άλλος ή και οι δύο. Αυτή είναι η πέμπτη ιδιότητα και εξέλιξη αυτής της ιδιότητας είναι όταν το γινόμενο δύο αριθμών δεν είναι 0, τότε συνεπάγεται ότι θα πρέπει ούτε ο πρώτος να είναι 0, ούτε ο δεύτερος. Αυτές οι ιδιότητες, μαζί με τις ιδιότητες των πράξεων που αναφέραμε στο πρώτο μάθημα, μας επιτρέπουν να κάνουμε πράξεις και να χειριζόμαστε με ευκολία αλγεβρικές παραστάσεις. Ιδιαίτερη μνήμα όμως θέλει ιδιότητα 4. Αν στην ιδιότητα 4 δεν προσέξουμε και θέλουμε να πάμε από το δεύτερο μέλος στο πρώτο και ο αριθμός γ είναι ίσο με το 0, τότε προκύπτουν αλλοπρόσαλα αποτελέσματα. Και ας γίνω πιο συγκεκριμένος με ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι ο αριθμός α ισούται με το 1. Από την ιδιότητα τη δεύτερη μπορώ να πολλαπλασιάσω παντού με το α και στα δύο μέλη. Α επί α ίσο με 1 επί α. Α τετράγωνο είναι ίσο με α. Αυτό που κάνω τώρα είναι να αφαιρέσω το 1 και από τα δύο μέλη. Α τετράγωνο πλην 1 ίσο με α πλην 1. Από το γυμνάσιο θυμάμαι ότι υπάρχει ταυτότητα διαφορά τετραγώνων. Οπότε με παραγοντοποίηση αυτό προκύπτει α πλην 1 επί α συν 1 ίσο με το α πλην 1. Διαγράφουμε το α πλην 1 με το α πλην 1. Εδώ μπροστά στη τελεστή είναι ο αριθμός 1. Βγαίνει α και 1 ίσο με το 1. Δηλαδή το α θα είναι ίσο με το 1 πλην 1. Τελικά το α βγαίνει 0. Κοιτάξτε, από πού ξεκινήσαμε και πού καταλήξαμε. Και αυτό το πάθαμε για ποιο λόγο, επειδή διαγράψαμε το α πλην 1 που ισούται με το 0. Άρα θα πρέπει όταν χρησιμοποιούμε την ιδιότητα της διαγραφής να είμαστε σίγουροι ότι ο όρος που διαγράφουμε δεν είναι 0. Τώρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι μάθαμε σήμερα και στο προηγούμενο μάθημα για να υπολογίσουμε αλγεβρικές παραστάσεις. Για να δούμε. Ζητείται να υπολογιστεί η αλγεβρική παράσταση α, 2χ
επί ψι και 1 πλην 2 χ, όταν γνωρίζουμε ότι το χ είναι ο αριθμός 0,125 και ο ψι είναι ο αριθμός 8. Όταν μας δίνει μια άσκηση, αυτό που κάνουμε πρώτα είναι να κοιτάζουμε προσεκτικά τι μπορούμε να κάνουμε. Μια πρώτη κίνηση θα ήταν να κάνω αντικατάσταση. Να πάω και να βάλω όπου χ τον αριθμό 0,125 και όπου ψι τον αριθμό 8. Αυτό θα με οδηγήσει όμως σε πολλές πράξεις. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να εκτελέσω την επιμεριστική ιδιότητα 2 χ ψι συν 2 χ πλην 2 χ, να κάνω αναγωγές ομοιών όρων, να φύγει το 2 χ με το πλην 2 χ και να βγει τελικά το γινόμενο 2 χ επί ψι. Έχω απλοποιήσει την αρχική παράσταση όσο περισσότερο μπορώ και τώρα κάνω αντικατάσταση. Οπότε η παράσταση α θα είναι 2 επί 0,125 επί 8. Το γινόμενο όμως του 0,125 επί 8 μας κάνει 1. 2 επί 1, τελικό αποτέλεσμα είναι το 2. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι όταν μας ζητείτε να υπολογιστεί μια αλγεβρική παράσταση και μας δείτε συγκεκριμένες τιμές για τους μεταβλητές, αυτό που κάνουμε είναι να εκτελέσουμε επιμεριστική ιδιότητα, να κάνουμε αναγωγές, να τη φέρουμε σε όσο πιο απλή μορφή μπορούμε και στη συνέχεια να κάνουμε αντικατάσταση. Θέλω να δούμε ένα παράδειγμα στο οποίο ζητείται να υπολογιστεί ένα γινόμενο και στο οποίο μπορούμε να κάνουμε χρήση των ιδιωτήτων για να βρούμε εύκολα το αποτέλεσμα. Ας πούμε ότι μας ζητήσουν να υπολογίσουμε το γινόμενο 2 επί 0,3 επί 5 επί 3 επί 10. Αν πάμε να υπολογίσουμε το γινόμενο με τους όρους όπως είναι έτσι, άτακτα ερημένους, έχουμε πρόβλημα γιατί ο 0,3 είναι περιοδικός δεκαδικός. Δηλαδή, όταν θα ξεκινήσει κάποιος να κάνει τον πολλαπλασιασμό 0,3333 με οποιονδήποτε από αυτούς τους αριθμούς, το αποτέλεσμα θα κουβαλά πίσω, θα έχει άπειρα δεκαδικά ψηφία. Οπότε, τους παίρνουμε τους όρους με συγκεκριμένη σειρά. Θα πάρουμε το 0,3 με το 3 και τους υπόλοιπους όρους μαζί. Το 0,3 σαν κλάσμα γράφεται 1 τρίτο. 0,3 επί 3, επί 2, επί 5, επί 10. Το 0,3 γράφεται 1 τρίτο επί 3, επί 2, επί 5, επί 10. Οι όροι φεύγουν και βγαίνει 2 επί 5, επί 10. Τελικό αποτέλεσμα βγαίνει 100. Το παράδειγμα γίνεται για να δούμε ότι οι ιδιότητες είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Αυτό που χρησιμοποίησα εδώ τι ήταν τώρα, η προσυντεριστική ιδιότητα στον πολλαπλασιασμό. Άλλαξα τη σειρά των πολλαπλασιασμών. Επίσης, όταν μου ζητηθεί να υπολογίσω το γινόμενο α πλην 1 επί α συν 2 ίσο με το 0, έχω ένα γινόμενο δύο αριθμών ίσο με το 0. Εγώ θα πρέπει, σύμφωνα με την προηγούμενη ιδιότητα, να πω ότι ή ο ένας όρος θα είναι 0, ή το α πλην 1 θα είναι 0, ή το α και 2 θα είναι ίσο με το 0. Από την πρώτη βγαίνει ότι το α είναι ίσο με το 1, από τη δεύτερη βγαίνει ότι το α είναι ίσο με το πλην 2. Όταν μου δίνεται ένα γινόμενο, το οποίο το γινόμενο των παραγόντων είναι ίσο με το 0, τότε ή ο ένας παράγοντας θα είναι 0 ή ο άλλος. Και αυτό μπορεί να γενικευτεί για περισσότερους από δύο παράγοντες. Για 3, για 4, για 5 και το καθεξής. Στο επόμενο μάθημα θα μιλήσουμε για τις δυνάμεις.